Καλησπέρα σας. Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα το μεσημέρι στην Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης για τα ζητήματα συνεργασίας και κοινής δράσης Περιφέρειας και Δήμου. Αφού απαρίθμησαν τις νέες μελέτες και έργα που πρόκειται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε 3 πρώτα έργα που αφορούν το Δήμο Μυτιλίνης. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η επισκευή του Κατσάνιου για τη στέγαση βρέφων υπηκού σταθμού, η λειτουργία δομής για τους αστέγους στο παλιό κτίριο της πυροσβεστικής και η επισκευή του παλιού δημοτικού κτίριου στο Πλωμάρι. Στην συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Στράτης Κυρατζής, Χρυσόστομος Χατζικυριαζής, Κώστας Αρώνης, Αναστασία Ντονέλη, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βόρειο Αιγαίο Νίκος Μάρκου, ο πρόεδρος των Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου Νίκος Πανός και ο προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Βόρειο Αιγαίο Γιώργος Πλακοτάρης. Πήραμε χτες σε ένα έγγραφο από το Δήμο που ανέφερε πέντε έργα για να εκπονηθούν μελέτες. Και ήδη αμέσως σήμερα εγκρίναμε να ενταχθούν 3 μελέτες του Δήμου που αφορούν τη μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτιρίου Κατσανίου, με το Κατσάνιο, με 298.000, θα γίνει μελέτη να εκπονηθεί. Τη δεύτερη είναι μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης του πρώην κτιρίου πυροσβεστικής, ώστε να γίνει κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων. Είναι μια μελέτη της τάξης των 284.000. Και το τρίτο, μελέτη επισκευής κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωση πλατείας. Αυτή είναι μια μελέτη 326.000. Ο κύριος Δήμαρχος μας έστειλε 5 μελέτες. Σε πρώτη φάση εγκρίναμε να ενταχθούν στα προγράμματά μας οι 3 πρώτες, αυτές που σας διάβασα. Θα έχουμε και μέλλον σε αυτό. Το δεύτερο θέμα που αφορά το Δήμο είναι ότι εδώ μπροστά σας θα υπογράψουμε σήμερα ένα πρώτο πρόγραμμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό από το ΕΣΠΑ, γι' αυτό είναι και ο κ. Πλακοτάρης εδώ, αφορά την προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλης Μυτιλίνης. Είναι έργα πολιτισμού τάξεως των 9 εκατομμυρίων. Αυτό το πράγμα θα προκηρυχθεί και εν συνεχεία θα εγκρίνουμε την εκτέλεση μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι μέρος του ΕΣΠΑ. Τα άλλα ήταν επ' εθνικούς πόρους που διάβασα. Αυτό είναι από το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν το πρώτο το υπογράφουμε. Ναι. Είναι, το έχει προσυπογράψει προηγουμένως ο κ. Αρμόδης Αντιπεριφερειάρχης. Είναι μια θέση για το ΕΣΠΑ που κατήχε παλιότερα ο κ. Χριστόφας όταν ήταν μαζί μας, πριν κατεβεί στο Δήμο. Άρα είναι 2 αντιπεριφερειάρχες που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ ή ασχολήθηκαν. Το δεύτερο έργο αφορά πάλι το Δήμο, πάλι το ΕΣΠΑ, τον κύριο Κυρατζή, είναι η συνέχιση λειτουργίας του κέντρου διημέρευσης και ημέρησης φροντίδας Κυψέλη. Είναι εδώ ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται εδώ στη Μυτιλίνη, μια δομή κοινωνική που ο Δήμαρχος συζήτησα μαζί του, την ευνοεί πάρα πολύ και εμείς υπογράφουμε σήμερα τη συνέχιση λειτουργίας της Κυψέλης. Είναι το ποσό που θα διαθέσουμε είναι της τάξης των 776.000. Το άλλο το πολιτισμικό ήταν 9 εκατομμύρια. Το τρίτο έργο που αφορά κατεξοχήν το Δήμο και τον κύριο Σφανό είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μυτιλίνης. Είναι ένα έργο της τάξης των 552.000. Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, γιατί πρόκειται για 3 μελέτες. Το μετατροπή του Κατσάνιου σε βρεφονιπιακό παιδικό σταθμό, τη μετατροπή του πρώην κτηρίου πυροσβεστικής, που το οποίο πρόσφατα επισκευάσαμε εξωτερικά για να μην έχουμε θέματα, σε κέντρο αστέγων, καθώς επίσης και την επισκευή του κτηρίου, που είναι δημοτικό κτίριο που στέγαζε το πρώην Δημαρχείο Πλωμαρίου, τώρα στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και άλλες υπηρεσίες, το οποίο θα το ενισχύσουμε στατικά, κύριε Περιφερειάρχη, και θα το κάνουμε ένα καινούριο βιοκλιματικό κτίριο, να το εντάξουμε στο μέλλον, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη, σε κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας. Ότι είπε στο Πλωμάρι είναι καλό. Να πω επίσης ότι πρόσφατα ο κύριος Περιφερειάρχης ενέκρινε μαζί με τον κύριο Κυρατζή τη χρηματοδότηση ενός έργου που είχε γίνει ένα τμήμα του την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη δημοτική αρχή,
του υπόλοιπου τμήματος για το δρόμο Ακράσιος Δρότα, ύψους χρηματοδότησης 350.000 ευρώ. Την Τρίτη εγκρίνουμε τη σχετική πρόταση στη Δημοτική μας Επιτροπή. Στη συνέχεια υποβάλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μας ζητήσατε για να πάρουμε την απόφαση ένταξης. Και να μην ξεχνάμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαμέσου του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί πολύ σημαντικά έργα που γίνονται στην πόλη μας. Πέρα από τα συνεχιζόμενα εντάξει, όπως είναι αυτό το πάρκο αναψυχής Επάνω Σκάλα ή το έργο της Προκυμαίας με τα όποια προβλήματά του, ήδη δημοπρατήσαμε στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής αθλητικό κέντρο που δημιουργείται στην Αγία Κυριακή με χρηματοδότηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως επίσης και τις γωνιές ανακύκλωσης που τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η κατασκευή τους στην πόλη και υπογειοποίηση κάδων πλατείας Αφούς και αυτά. Είναι από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ενεργοποιήσαμε κάποιες μελέτες, κύριε Περιφερειάρχα, για το τμήμα του ποδηλατόδρομου, σε πρώτη φάση από τον πύργο Γιαννέλη έως το λιμανάκι της Βαριάς. Θα τα δείτε κι εσείς, γιατί χρειάζονται και κάποια ακτομηχανικά, οπότε... Από κάτω. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι τέλος χρονιάς θα έχουμε τις μελέτες αυτές εμείς και θα τις υποβάλουμε και στις δικές σας υπηρεσίες για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Πρώτον, ενισχύουμε το ρόλο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μητυλίνης. Και τον ενισχύουμε δύο νέα υποέργα. Δημιουργούμε, ιδρύουμε και θα λειτουργήσουμε κινητή μονάδα, η οποία αυτή κινητή μονάδα θα έχει ένα βανάκι το οποίο θα πάει σε όλα τα χωριά. Θα προσλάβουμε το απαραίτητο προσωπικό, οδηγό, κοινωνικό λειτουργό και μαζί με τα ήδη στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, νομικό και ψυχολόγο, όλα τα απομακρυσμένα χωριά, ο Σύνδεσμος και ο Δήμος θα είναι κοντά τους. Θα είναι κοντά τους για να τους ενημερώνουμε για τα επιδόματα, να τους παρέχουμε νομική στήριξη δωρεάν, ψυχική στήριξη δωρεάν, ακόμα και μεταφορά προϊόντων μέσω του κοινωνικού παντοπολίου. Επίσης, άλλο ένα υποέργο που επέγραψε σήμερα και ο Περιφερειάρχης μέσω του Κέντρου Κοινότητας είναι τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Τι πιο ωραίο, όλοι οι μετανάστες να αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά, να μαθαίνουν τον πολιτισμό μας. Έτσι, έχουμε κάνει επαφές με όλους τους μετανάστες που είναι μόνιμοι εδώ και με, και με την αλβανική κοινότητα, αλλά και όποιος άλλος μετανάστες θέλει. Ήδη έχουμε νοικιάσει το χώρο και θα προσλάβουμε φιλόλογο και από την άλλη εβδομάδα, αν πάνε όλα καλά, ξεκινάμε τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά τώρα για το Κατσάνι, όπως γνωρίζετε, ο δεύτερος παιδικός σταθμός στεγάζεται μαζί με τον πρώτο. Είναι ευκαιρία ο δεύτερος παιδικός σταθμός πλέον να βρει τη στέγη. Έτσι, μαζί με τον Δήμαρχο, με την Τεχνική Υπηρεσία και με την στήριξη τώρα του κ. Περιφερειάρχη, μπαίνει το νερό στα βλάκια ώστε το Κατσάνιο να γίνει όχι απλά παιδικός, να γίνει βρεφονιπιακός σταθμός και να δέχεται και βρέφη, τα οποία έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα, όσον αφορά για την κάλυψη των βρεφών στους παιδικούς μας σταθμούς. Σήμερα πάλι με την ευκαιρία αυτή, με τη μελέτη και με το κτίριο της πρεσβευτικής, το οποίο θα παραχωρηθεί στο σύνδεσμο, θα καταφέρουμε να κάνουμε μία δομή αστέγων. Η δομή αστέγων είναι ο τίτλος. Αν πείτε στο ΕΣΠΑ μέσα, αυτή η δομή παροχής υπηρεσιών στους αστέγους χωρίζεται σε υπνοτήρια, χωρίζεται σε ξενώνες φιλοξενίας. Θα δούμε ποιο πρόγραμμα μπορεί να μας καλύψει, ώστε να μην αφήσουμε κανένα άστεγο απ' έξω. Το κτίριο της πυροσβεστικής διαθέτει τις προδιαγραφές, έχει τα τετραγωνικά και μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία θα βρούμε μια λύση να το προχωρήσουμε και μέσω του ΕΣΠΑ, κύριε Κυρατζή, να πάρουμε και να καλύψουμε και τα λειτουργικά, το προσωπικό που χρειάζεται. Πιστεύω ότι ο Δήμος Μητυλίνης θα αλλάξει και όλα τα χωριά, θα αλλάξουν όψη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ έχει ο Δήμος Μητυλίνης περίπου στα 55 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Η τελευταία ευκαιρία. Ναι. Είναι τελευταία ευκαιρία να τα απορροφήσει και τον στηρίζουμε βέβαια και από τα άλλα τα προγράμματα και από τους όλοι. Και από το τμήμα το δικό μου και οι αντιδήμαρχοι οι άλλοι, οι αντιπεριφερειάρχες οι άλλοι, θα τον βοηθήσουμε και είμαστε στο πλευρό του. Εμείς σε τεχνική υπηρεσία, από την πλευρά μας, ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί, είμαστε στη διάθεση του Δήμου Μητυλίνης να το λύσουμε και να καταφέρουμε τα έργα τα οποία τα υπογράψαμε και ευελπιστώ ότι θα τα φέρουμε εις πέρας. Αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση, σε μια πορεία πρωταθλητισμού αυτή τη στιγμή σαν περιφέρεια και σαν περιφερειακή αρχή για το θέμα των έργων, αξιοποίησης πόρων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες περιφέρειες όσο αφορά την απορρόφηση. Στη Λέσβο υπάρχει μια σφιχτοδεμένη
ομάδα η οποία λειτουργεί υπέρ του συμφέροντος και του καλού του κοινωνικού συνόλου και βέβαια των έργων. Είχα την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση παρουσία και του κύριου Αθανασίου, με τον κύριο Αθανασίου, με τον κύριο Ταχιάου. Και αποκλειστικά και μόνο για την νότια παράκαμψη. Αυτό που μας έλεγε, που προέκυψε, έθεσα τα θέματα των μερικών αναχαράξουν της οδού, γιατί υπάρχουν προβλήματα τα χρόνια που διέρευσαν, και ο κύριος Υπουργός έδωσε εντολή μέσα στον προσεχή μήνα ο εμελετητής να έρθει είτε εδώ είτε στην Αθήνα, εγώ επέμεινα εδώ, να δούμε αυτά τα προβλήματα που λέω και να μας πει γιατί έγινε όπως έγινε η χάραξη. Θα σε ενημερώσω εν καιρός μόλις έχουμε τη συνάντηση αυτή. Το δεύτερο θέμα είναι K2. K2 ονομάζουμε τον κόμβο, ο οποίος είναι πρώτης ΔΕΗ. Την επόμενη εβδομάδα οι ΛΕΣΒΗ θα το ανεχθούν και θα σας το λέω να το πείτε κι εσείς. Θα υπάρξουν μικρό προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων, διότι πρόκειται να πέσει αρχές της εβδομάδας το τελικό στρώμα της ασφάλτου. Θα επιδιώξουμε να μην διαταραχθεί η συγκοινωνία, κάνοντας μισό και μισό το δρόμο, αλλά θα πέσουν μια εβδομάδα και μετά θα γίνει η χάραξη, η σήμανση της οδού. Πήγε ο κύριος Κυρατζής στην Αθήνα και στο πλαίσιο των 394 εκατομμυρίων που θα χρηματοδοτηθούμε για το ΕΣΠΑ το καινούριο, επέτυχε να φέρουμε τα επόμενα 16 εκατομμύρια μέσα στα 394 εκατομμύρια. Αυτά είναι για να πληρώνονται οι προκήρυξεις που κάνουμε και έργα που εκτελούνται. Του προσχέ Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι την προσχή Τρίτη, πιστή στην δική μας υπόσχεση, στην υπόσχεσή μας, θα το κάνουμε στον Άγιο Ευστράτιο. Θα πάμε λοιπόν, οι πιο πολλοί από εμάς, εκτός από κάποιους που δεν μπορούν, στον Άγιο Ευστράτιο να κάνουμε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε σε όλα τα νησιά, για πρώτη φορά. Πάμε σε όλα τα νησιά. Και το τελευταίο θέμα, βρίσκομαι με μεγάλο κανάλι των Αθηνών σε διαπραγμάτευση και τώρα που είμαστε στην Αθήνα, να γυριστεί ένα σύριαλ 16 ωριαίων εκπομπών από τον κύριο Λαζόπουλο, το φίλο μου, εδώ στη Μυτιλίνη. Καθαρά στη Μυτιλίνη. Θα μιλήσω με τους αντιπεριφερειάρχες τώρα αμέσως στη συνέχεια, θα τους ενημερώσω, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που ζητιούνται, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση ένα τόσο μεγάλο κανάλι να παίζει ένα σύριαλ 16 ωρών στη Μυτιλίνη.